Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Να ξεκινήσουμε την ενημέρωσή σας με μια είδηση που προκαλεί σοκ για την κοινωνία στην οποία ζούμε. Δίδυμα βρέθηκαν παρατημένα σε χωριό της Μεσσηνίας. Η είδηση αυτή που μεταφέρθηκε από την τηλεόραση Best και από χθες έχει σημάνει την κινητοποίηση όλων των αρμοδίων φορέων και αρχών. Έχει δημιουργήσει φυσικά πάρα πολλά ζητήματα και μένει να τα δούμε αυτά. Να καλησπέρισουμε. Έχουμε στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας τον Αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας, τον κύριο Παναγιώτη Αλευρά. Καλησπέρα σας. Νομίζω ότι πρόκειται για ένα, πρόκειται για ένα σοκ. Είναι ένα αυστηρό γεγονός που μας έχει σοκάρει όλους, γιατί δύο ανήλικα παιδιά, βρέθηκαν, θα έλεγα, 2,5 περίπου χρόνων, ήταν εγκαταλειμμένα στο χωριό Χολέθρα και από την πρώτη στιγμή η κοινωνική λειτουργία της Πρόνοιας, Περίοδος Μεσσηνίας, επισκέφθηκαν το χωριό και τα ανήλικα παιδιά, δώσαν τις πρώτες φροντίδες. Ήδη αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο νοσοκομείο Καλαμάτας. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα υγείας, απλά εξετάζονται για δεχόμενες ασθένειες που μπορεί να έχουν παιδικές ή οτιδήποτε άλλο, να κάνουν τα κατάλληλα εμβόλια. Θα γίνει μια πρώτη περίθαψη και μετά έχει δρομολογηθεί να μεταβούν στο κέντρο βρεφών στην Αθήνα, στο Μητέρα. Mm-hmm. Είναι ένα πράγματι γεγονός που μας σοκάρει. Σε μια κοινωνία που ζούμε, αυτά τα φαινόμενα μας λυπούν ιδιαίτερα. Όμως η Πρόνοια, η Παιδική Ενότητα Μεσσηνίας είναι πάντα σε ετοιμότητα τέτοια θέματα να μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε επιτυχώς. Μακάρι να μην υπάρχουν βέβαια τέτοια φαινόμενα. Δυστυχώς τα παιδάκια ήταν εγκαταλειμμένα και έπρεπε να φανεί το κράτος Πρόνοιας και στην προκειμένη περίπτωση ενήργησε αστραπία. Όπως είπατε, δυστυχώς έτσι είναι, αλλά ας ελπίσουμε ότι δεν θα ξαναυπάρξει κανένα τέτοιο φαινόμενο σε επίπεδο Μεσσηνίας. Να τονίσουμε ότι η ευθύνη σε εισαγωγικά των υπηρεσιών Πρόνοιας ανήκει σε εσάς, γιατί πρόκειται για ένα χωριό του Δήμου Μεσσήνης. Έτσι, αν δεν κάνω λάθος. Και να τονίσουμε ότι, όπως είπατε και εσείς ξανά, ότι η υγεία των παιδιών είναι σε καλή κατάσταση. Μένει και αναζητούνται και φυσικά και αναζητούνται και η οικογένειά του, των παιδιών, αλλά θα μεταφερθούν στο μητέρα προκειμένου να ακολουθεί η προβλεπόμενη διαδικασία. Σίγουρα, όποια φροντίδα και να κάνουμε με το κράτος και η Πρόνοια, η φροντίδα των γονιών και η ζεστασία και η αγάπη δεν αντικαθίσταται. Όμως αυτά είναι και δουλειά και άλλων υπηρεσιών. Όλες οι μαζί υπηρεσίες συνεργάζονται και η αστυνομία και ο εισαγγελέας και η κοινωνική λειτουργή, έτσι ώστε να γίνουν το καλύτερο δυνατόν για τα ανήλικα δίδυμα. Κύριε Αλευρά, να σας ευχαριστήσω. Λοιπόν, μένουμε εμείς στο θέμα. Καλησπέριζουμε και τον Θανάση Τσαμούλη, τον διευθυντή της εφημερίδας Φωνή. Θανάση, νομίζω ότι είναι μια είδηση από το κοινωνικό δελτίο που έρχεται κυριολεκτικά να προκαλέσει σοκ. Να βλέπουμε τέτοια περιστατικά. Επαναλαμβάνουμε, δίδυμα 22 μηνών παρατήθηκαν ουσιαστικά από την οικογένειά τους σε χωριό του Δήμου της Μεσσήνης, σε χωριό της Μεσσηνίας, και αυτή η είδηση σίγουρα προκαλεί σοκ. Και είναι πραγματικά συγκλονιστικό και καταλαβαίνουμε τώρα τι μπορεί να σημαίνει αυτό, τι εξηγήσει μπορεί να δώσει κανένας γι' αυτό σε μια τραγικά δύσκολη εποχή. Ποιος ξέρει με ποια αισθήματα οι γονείς τους και με ποια κριτήρια επέλεξαν να τα αφήσουν αυτό το χωριό και όπου ήταν κλπ. Εν πάση περιπτώσει δεν έχει σημασία. Είναι νομίζω βουλγάρικης κατά... Ναι. Δεν έχει βέβαια σημασία. Καμία σημασία. Είναι δύο παιδιά του κόσμου σε μια τραγικά δύσκολη εποχή τα οποία εγκαταλείπονται σε ένα χωριό. Δηλαδή καταλαβαίνετε τώρα τι αισθήματα θα δοκίμασαν και οι άνθρωποι εκεί που θα είχαν να δουν παιδάκια μικρά σε αυτό το χωριό, ξέρω εγώ οπότε. Ας ελπίσουμε πραγματικά να διευθετηθεί αυτή η υπόθεση, αλλά να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα. Και ας ελπίσουμε ότι θα βρουν γρήγορα ή τους γονείς τους ή κάποιους γονείς που θα τα φροντίσουν και θα τους παρέχουν την άμεση φροντίδα που χρειάζεται σε αυτήν την ευαίσθητη ηλικία. Θανάση, μην είναι μαζί μας γιατί έχουμε να σχολιάσουμε αρκετά. Πάμε λοιπόν στο άλλο θέμα των ημερών. Συζητείται από το Σάββατο έντονα. Και πλέον υπάρχουν και συγκεκριμένες εξελίξεις. Ντούστεπ, μελητήριο Μεσσηνίας, κάνει το ΣΔΟΕ με τον έλεγχο να γίνεται σε διάφορα επίπεδα. Έτσι, τόσο χθες όσο και σήμερα, στον φορέα κλιμάκιο του σώματος δίωξης προχωρά σε εκτεταμένο έλεγχο που είχε ως βάση τις αναφορές για το κύκλωμα των αόρατων σεμιναρίων που επιμόρφωναν εργαζόμενους.
Κλιμάκιο του ΣΔΟΕ σαρώνει το Επιμελητήριο Μεσσηνίας. Μετά την έκταση που πήρε το θέμα με τα αόρια σεμινάρια κατάρτισης εργαζομένων και τα οποία εμπλέκουν στο πόρισμα του ΣΔΟΕ, Στερεάς Ελλάδας και το Μεσσηνιακό Φορέα. Απρόσφατα, εχθές, κάποια στιγμή το μεσημέρι, ήρθε το ΣΔΟΕ προκειμένου να ελέγξει οπωσδήποτε με απόφαση του Φορέα, δεν ξέρω ποιος είναι ο αρμόδιος, να ελέγξει το θέμα που αφορούσε το 2008 και το 2009. Τα τιμολόγια και όλη η διαδικασία ήταν εντάξει, δεν υπήρχε κανένα θέμα, επεκτείνεται και σε άλλους ελέγχους και η διαδικασία δηλαδή του ελέγχου συνεχίζεται. Όταν θα ολοκληρωθεί και θα έχουμε και το πόρισμα του ΣΔΟΕ, τότε θα έχουμε πλέον τα αποτελέσματα. Το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Θάρρος είναι άκρος αποκαλυπτικό, με τίτλο «Ντου του ΣΔΟΕ, χθες το επιμελητήριο». Ο έλεγχος χθες είχε να κάνει με το ζήτημα των σεμιναρίων κατάρτισης. Σήμερα πάντως το κλιμάκιο επανήλθε και αρχίζει ένας σαρωτικός έλεγχος σε διάφορα επίπεδα. Γενικότερα γίνεται έλεγχος, όχι πλέον του επιμελητήριου, γιατί το επιμελητήριο σαν θεσμός ελέγχεται πλέον από το ελεγκτικό συνέδριο. Δεν υπάρχει θέμα. Έχουν ήδη και τα περισσότερα από αυτά τα προγράμματα ήδη έχουν ελεγχθεί, δηλαδή έχουν ελεγχθεί αυτά. Αλλά από εκεί πέρα το ΣΔΟΕ δεν ξέρω έτσι, τη διαδικασία που θα ακολουθήσει και τι θέλει να ελέγξει. Αυτό είναι θέμα που αφορά την ίδια την υπηρεσία. Εγώ είμαι αναμονή του πορίσματος του ελέγχου του ΣΔΟΕ. Γιατί αν δεν έχουμε το πόρισμα δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Ο έλεγχος λοιπόν θα είναι λεπτομερής για τα προηγούμενα χρόνια. Η ενέργεια αυτή ελέγχου του ΣΔΟΕ ήταν άλλωστε και η δέσμευση των συνδυασμών που κατέβαιναν απέναντι στο συνδυασμό Καραμπάτου και ιδιαίτερα του νέου επιμελητηρίου που μετά την σύμπραξη με τον κύριο Καραμπάτο ξέχασε τα πάντα. Όπως σημειώνεται στον διαδικτυακό τόπο www.bestpavlatv.gr, έρευνα θα γίνει και στην ΕΤΑΠ, από όπου έχουν περάσει χιλιάδες ευρώ από το σιρτάρι της, χωρίς να ξέρει και να μπορεί κανείς να καταλάβει από τα μέλη που πήγαν. Να μείνουμε εμείς στο θέμα αυτό και προτού περάσουμε να δούμε και τις διαστάσεις, τις πανελλαδικές διαστάσεις που έχει πάρει το ζήτημα και τις αναφορές στο Επιμελητήριο Μεσσηνίας, να καλησπερίσουμε. Έχουμε μαζί μας στην άκρη της τηλεφωνικής επικοινωνίας και τον διευθυντή της τηλεόρασης ΠΕΣ, τον Νίκο Μπελογιάννη. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε το τι χαρακτηριστικά αναφέρει το ρεπορτάζ της τηλεόρασης του Α που μεταδόθηκε σήμερα, όπου γίνεται αναφορά για τους ελέγχους αυτούς στα αόρατα σεμινάρια κατάρτισης και πώς ουσιαστικά εμπλέκεται και το Επιμελητήριο Μεσσηνίας αλλά και το τι απαντά ο κύριος Μανιάτης, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, για το ζήτημα αυτό. Λαβράκι φαίνεται ότι έβγαλε τους ΔΟΕ Στερεάς Ελλάδας με την υπόθεση του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης συνολικού ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για σεμινάρια που έλαβαν χώρα τη διετία 2008-2009 και συνολικά έφτασαν τα 715 σε όλη τη χώρα με τη συμμετοχή 15.958 ατόμων. Ανάδοχος του έργου ήταν η Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων με τη σύμπραξη περίπου 100 φορέων υλοποίησης ανά την επικράτεια. Τι εντόπισε λοιπόν το ΣΔΟΕ? Σύμφωνα με την έκθεση των ελεγκτών, στην περιοχή της Στερεάς Ελλάδας είχε στηθεί μια κανονική κομπίνα όπου εμφανιζόντουσαν εικονικά σεμινάρια προκειμένου να πληρωθούν, τα οποία στην πλειονότητά τους δεν πραγματοποιούνταν. Μάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις φέρονται να ήταν στο κόλπο και οι συμμετέχοντες σε αυτά τα σεμινάρια φαντάσματα που πληρωνόντουσαν κανονικά, ενώ υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που οι υπογραφές των καταρτιζομένων φέρονται να έχουν πλαστογραφηθεί, μιας και σήμερα όταν τους καλεί το ΣΔΟΕ δεν τις αναγνωρίζουν. Τέλος, στην έκθεση ελέγχου γίνεται αναφορά σε ένα δίκτυο που είχε στηθεί για την έκδοση και τη λήψη εκατοντάδων εικονικών τιμολογίων. Δικαιοσύνη. Υπάρχει δικαιοσύνη όμως στον τόπο εδώ? Ο Α επισκέφθηκε το εργατικό κέντρο Ναυπακτίας που σύμφωνα με τις πληροφορίες εμπλεκόταν στη διεξαγωγή εικονικών σεμιναρίων. Ο πρόεδρος Αριστομένης Χάρος άρχισε να επικοινωνεί τηλεφωνικά με συμμετέχοντες στα σεμινάρια μπροστά στην κάμερα του Α. Μπορείς να μου πεις, σε παρακαλώ, γιατί έχω κάποιους δημοσιογράφους εδώ, το όνομά σου δεν φαίνεται, δεν ακούγεται, μην ανησυχείς, εάν τα παρακολούθησες και αν πληρώθηκες? Α, ναι, και πληρώθηκα και τα παρακολούθησα και πληρώθηκα. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπάρχει το παραστατικό το οποίο αποδεικνύει ότι η εφορία πληρώθηκε κανονικά και σύμφωνα με τον νόμο. Σύμφωνα με πληροφορίες, εμπλεκόμενο στην ιστορία εμφανίζεται και το Επιμελητήριο Μεσσηνίας, το οποίο επίσης έκανε σεμινάρια στη Λαμία. Είχε γίνει σύμφωνα.
σύμβαση συνεργασίας επειδή δεν είχαμε ΚΕΠ με το ΚΕΠ της Λαμίας. Έχει κοπεί τιμολόγιο για την παροχή υπηρεσιών που είχε. Από τη Μεσσηνία πάντως στη Λαμία, αυτό δεν είναι που θεωρούμε περίεργο. Όχι, εκεί δεχθήκαμε προσφορές. Ήταν η πιο καλή προσφορά και γι' αυτό έγινε αυτό. Αντίθετα, ο πρόεδρος του Εργατοϊπαλληλικού Κέντρου Φθιότητας αρκέστηκε να δηλώσει: Όλα τα σεμινάρια έγιναν κανονικά. Εγώ δεν έχω καμία έκθεση του ΣΔΟΕ. Δεν απαντώ σε δημοσιεύματα. Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο σύμφωνα με το ΣΔΟΕ είναι ότι μετά τον έλεγχο που πραγματοποίησε σε εργατικά κέντρα, όπως για παράδειγμα αυτό των Χανίων, ακολούθησαν περίεργες διαρρήξεις. Εμείς ποτέ δεν αναφέραμε στον ΔΟΕ ότι ξέρετε κάτι, έχουμε χάσει κάποια παραστατικά επειδή έγινε μια διάρρηξη στο εργατικό κέντρο. Και ποτέ δεν επικαλεστήκαμε σε ένα επιχείρημα να μην προσκομίσουμε οποιοδήποτε έγγραφο μας ζητήθηκε. Λοιπόν, είδαμε πώς έχει και πώς μεταδόθηκε και το ρεπορτάζ της τηλεόρασης του Α. Και Νίκο, να ξεκινήσω με σένα, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει μια σκούπα του ΣΔΟΕ στο Επιμελητήριο Μεσσηνίας, ένα ξεσκόνισμα ουσιαστικά και παλαιότερων υποθέσεων πέραν αυτής. Αυτό το παραδέχθηκε σήμερα ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, ο κ. Μανιάτης, ότι πέραν αυτής της υπόθεσης γενικά ο ΣΔΟΕ ελέγχει το Επιμελητήριο Μεσσηνίας. Και αυτό το ντου που γίνεται σίγουρα δεν είναι τυχαίο, έτσι. Κοίταξε να δεις, ακούγοντας το ρεπορτάζ τώρα πριν λίγο του Α, που όπως είπες και εσύ, και ακούγοντας τον κύριο Μανιάτη, είδα ότι ο κύριος Μανιάτης άλλα λέγει σε εμάς, άλλα λέει στον Α. Σωστό. Τον δασκάλα του. Αλλαγή. Μήπως του έκανε ένα χορτιστήριο ο κύριος Καραμπάτος, γιατί τον είδα πολύ σίγουρο. Γιατί δεν την έλεγε ερωτήσει τον κύριο Καραμπάτο. Άρα ξέρει την υπόθεση εις βάθος ο κύριος Μανιάτης. Πας περιπτώσει, αυτό θα αποκαλύψει. Πιστεύω ότι το ΣΔΟΕ και ικανούς ελεγκτές έχει και έτοιμους και εκτιμούς. Αν θέλει να το φτάσει στο μαχαίρι στο κόκαλο, θα το φτάσει. Τώρα, εύχομαι να μην έχει γίνει τίποτα στο μιλητήριο. Αυτό το πράγμα το όμως θα δώσει, θα συμβεί με τον έλεγχο αυτών. Θα δώσει σε ένα μυστήριο, σε ένα πέπλο μυστηρίου το οποίο καλύπτει το μιλητήριο και την ΕΤΑΠ σε κάποια θέματα τα οποία κανένας από εμάς τους απλούς ανθρώπους δεν μπορεί να τα λύσει και δεν θα τα παρακολουθήσει αν είναι νόμιμα ή όχι. Mm-hmm. Αυτό θέλουν ειδικούς ανθρώπους με ειδικές γνώσεις, οι οποίες οι γνώσεις αυτές θα ψάξουν να δουν τι γίνεται και τι που έχει γίνει ασφαλεία, αν έχει γίνει ασφαλεία. Δεν ξέρω αν έχει γίνει ασφαλεία. Πάντως η πρώτη άποψη του κ. Καραμπάτου, ότι στην αρχή έλεγε ψώμα το δημοσιογράφος, το έκανε λάθος ο δημοσιογράφος. Μετά ότι ήταν σε σύνοικηση. Τώρα ο κ. Μανιέρη δεν ήξερε τι γινόταν, τώρα ξέρει τι γίνεται. Αυτά τα πράγματα και τον απλό άνθρωπο θα το βάζανε σε υποψίες, όχι μόνο εμάς που είμαστε και υποψιασμένοι για το θέμα αυτό. Πιστεύω ότι αν θα φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο, που πιστεύω θα φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο, γιατί η εντολή που έχει δοθεί, που θα δοθεί και από πάνω από την Αθήνα, γιατί τώρα είναι μπλεγμένο το ΣΔΟΕ της Μεσσηνίας και της Καλαμάτας. Αυτό το οποίο θα συμβεί θα αποκαλύψει τα πάντα. Αλλά πιστεύω και θα θέλω να αποκαλύψει και ποιοι έχουν πάρει τα λεφτά νόμιμα. Αν πει ο Μπελογιάννης πήρε από το Μελητήριο Μεσσηνίας 50.000 ευρώ, πήρε 30.000 ευρώ, πήρε 20.000 ευρώ. Όπως είπανε για την τότε ο κύριος Καραμπάτος μας έβαλε έναν προϋπολογισμό 80.000 ευρώ, πώς είναι για την ενδυνάμωση της μεσσηνιακής αγοράς που μας ενδυνάμωσε όλους, τη συμμαχία εκεί, αυτό το project το οποίο είχε, το οποίο ήταν, ξέρουμε πολύ καλά, και το έχει καταγγείλει και ο συνδυασμός ο δικός μας και ο κύριος Μανιάτης τα ξέρει καλά αυτά τα πράγματα για τη συμμαχία, για την ενδυνάμωση της αγοράς, το οποίο δεν πρόσφερε τίποτα και κόστησε το μελητήριο από τρεις ανθρώπους 100.000 περίπου εδώ, 80% δεν θυμάμαι πόσο είναι. Έτσι υπάρχει και ένα πέπλο μυστηρίου ως προς τους καταρτιζόμενους. Εγώ να σου πω μόνο ένα πράγμα και το λέω δημόσια για να τα ακούνε όλοι. Σήμερα εμένα το τηλεφωνό μου έχει σπάσει από ανθρώπους οι οποίοι έχουν καταρτιστεί από ένα κλάδο επαγγελματιών, οι οποίοι έχουν καταρτιστεί, δεν πήρανε φράγκο. Και τους είπαν όταν μάθανε ότι κάποιοι άλλοι πήραν κάποια λεφτά, λένε εσάς το πρόγραμμα δεν δικαιολογούσε να πάρετε λεφτά, δικαιολογούσε μόνο κατάρτιση. Η κατάρτιση τώρα, ο κλάδος αυτός είναι κλάδος επιχειρήσεων και να πω και τι κλάδος είναι, είναι υδραυλικών. Να μην κρύβουμε τα δάχτυλά μας, να μην κρύβουμε τα δάχτυλά μας. Πολλοί με πήραν τηλέφωνο σήμερα και μου είπαν ότι αυτό και αυτό και αυτό το πράγμα. Και δεύτερο. Μου καταγγείλαν κάποιοι ότι φορέας ο οποίος εκτελούσε τέτοια προγράμματα, για να ξέρουμε τι γίνεται, ότι εκτελούσε κάποια προγράμματα τέτοιας φορέας, είναι ένα άτομο το οποίο έχει προπαγγέλικο. Εγώ δεν λέω, εγώ λέω τι μου είπαν, προφορίες. Εύχομαι να μην συμβαίνει τίποτα από αυτά τα πράγματα.
Αν ένα, οποιοδήποτε εκτελούσε αυτά τα πράγματα. Ή αυτό που το μανιάτσε, το μανιάτσε, ότι πήγαμε και βρήκαμε καλύτερη προσφορά στη Λαμία. Τώρα τα λέει αυτά τα πράγματα, δεν ξαναδεί. Ναι. Ναι, να πούμε ότι είπε ότι υπεγράφει σύμβαση με το ΚΕΚ Λαμίας, έχει κοπεί τιμολόγιο. Αυτά μέχρι τώρα τα αρνιόντουσαν όλοι, έτσι, το διευκρινίζουμε. Δεχθήκαμε προσφορές και ήταν η καλύτερη προσφορά, λέει, που πήραμε από εκεί. Και ρωτήθηκε από τον δημοσιογράφο πώς είναι δυνατόν από τη Μεσσηνία στη Λαμία. Ναι. Εγώ έχω να πω ότι αυτά τα προγράμματα τα εκτελούσε εταιρεία παράπλευρες όπως είπα αυτή, τα εκτελούσε. Γινόταν η εκτέλεση των προγραμμάτων αυτών, ξέρουμε πολύ καλά. Στο κάμπινγκ του Ελίτ από πίσω, τα ξέρει, γιατί ο κύριος Καραμπότσα τα πει. Τι είχε και εκτέλεση προγραμμάτων, δεν ξέρω τι γίνεται. Εύχομαι να είναι όλα νόμιμα και να υπάρξει και να δοθεί ένα τέλος αυτό το πράγμα. Να δοθεί ένα τέλος. Αλλά το πέμπτο μυστηρίο είναι μεγάλο. Δεν μπορεί κάποιοι οι οποίοι είναι ανεπάγγελοι και τεμπέληδες να λέω αυτό το πράγμα. Να ζούνε με κάποιες επιχειρήσεις που έχουν βρει μαϊμού και με κάποια πράγματα τέτοια τα οποία θα τις αυρίσουν τους κάτες ολινών μας. Και θέλετε να σας πω και το χειρότερο απ' όλα. Ένας από αυτούς τους κάποιους είναι μπλεγμένος και σε ιστορίες τοκογλυφίας. Τα λεφτά ήταν τόσα πολλά. Έτσι, αυτό μου καταγγείλανε εμένα σήμερα. Είναι τρομακτικό το θέμα. Πιστεύω ότι το ΣΔΟΕ μια και άρχισε να χτυπήσει το χέρι. Του ξαναλέω, είναι και έμπειροι. Δεν μπορεί να μας προειδεύσει κανένας. Οπωσδήποτε μπορεί να μας προειδεύσει εμάς. Αλλά εκτιμώ ότι όταν το ψάξει σε βάθος και ψάξει και όλα τα τιμολόγια και όλα αυτά τα πράγματα θα βρει την αλήθεια. Και εύχομαι η αλήθεια να είναι καθαρή. Και να έχει δίκιο ο κύριος Καραμπάτος και να έχουν δίκιο και όλοι. Αλλά θα βγει ένα τέλος. Γιατί όπως και στο ρεπορτάζ σου, όπως είναι γραμμένο και στο διαδικτυακό μας σώμα, ότι αυτή η κατάσταση στο να το πει αυτό το πράγμα και να διελευκανθεί αυτή η υπόθεση, να δούμε τελικά τι έχει γίνει, ήταν και η απαραίτητη προϋπόθεση του συνδυασμού μας. Αυτό είπαμε στον κόσμο. Όλο το συνδυασμό της αντιπολίτευσης. Ιδιαίτερα του νέου επιμελητηρίου, το οποίο σφυρίζει στην έζηση. Λοιπόν, Θανάση, το δικό σου σχόλιο, γιατί εγώ επαναλαμβάνω ότι δεν είναι ο έλεγχος μόνο για την υπόθεση που ακούγεται για τα όρια, τα σεμινάρια. Από ό,τι φαίνεται, είναι γενικότερος. Κοίταξε, αυτό νομίζω προέκυψε και από τη δήλωση του πρόεδρου του επιμελητηρίου, του κ. Μανιάτη. Δεν ξέρουμε, να δούμε. Εγώ έχω, πρέπει να σου πω ότι γενικά είμαι επιφυλακτικός όταν είναι εν εξελίξει κάποιος έλεγχος, να μην προβαίνουμε σε περαιτέρω δηλώσεις ή υπονοούμενα τα οποία μπορεί να δηλητηριάζουν την κατάσταση. Αυτό το οποίο όμως πρέπει να πούμε είναι ότι το αίτημα του ελέγχου και της διαφάνειας, το οποίο εδώ και 2-3 χρόνια έχει προκύψει το επιμελητήριο, νομίζω ότι αφού δεν μπόρεσε το ίδιο το επιμελητήριο μέσα από τις δυνάμεις του και τις παρατάξεις του, παρά τα επίμονα αιτήματα τα δικά μας και από τη Φωνή και από τον Best και οι προεκλογικές διακηρύξεις των συνδυασμών, οι οποίοι ο ένας ήρθε πρώτος στο νέο επιμελητήριο, ο άλλος ήρθε τρίτος, έγιναν μετά ό,τι έγιναν μυστικές συμφωνίες, έχει στηθεί παράγκα 1, παράγκα 2 τώρα κλπ. Έχει περάσει ένας χρόνος από τις εκλογές, από την ανάληψη των νέων διοικήσεων και δεν είχαμε ακούσει για αυτό το θέμα που το βάζανε πρώτο στην ατζέντα, δεν έχουμε ακούσει απόλυτα τίποτα. Είμαι μόνο κάποιες διαβεβαιώσεις του κυρίου Καραμπάτου. Εγώ πάντως θα περίμενα και μία διάψευση από τον νέο πρόεδρο της ΕΤΑΠ, τον κύριο Γκούμα, για τα όσα λέγονται ουσιαστικά για τα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης και που αφορούν το δικό του τομέα. Ο κύριος Γκούμας ήταν λαλίστατος την πρώτη φορά, έδωσε συνέντευξη μαζί με τον κύριο Μανιάτη στο πλευρό του και αναφέρθηκε σε μια σειρά από σεμινάρια ουσιαστικά επικροτώντας το έργο της προηγούμενης διοίκησης και πολύ περισσότερο επιβραβεύοντας τον κύριο Καραμπάτο για το γεγονός ότι έχουν καταρτιστεί εκατοντάδες άνθρωποι και. Θα περίμενα μέχρι σήμερα τον κύριο Γκούμα να δώσει μια απάντηση. Τουλάχιστον δημόσια να την έχει δώσει αυτή την απάντηση. Εγώ τουλάχιστον δημόσια. Έχουν πέσει και χιλιάδες ευρώ σε επαγγελματίες της Μεσσηνίας. Ναι, 300. Να μην το πω τον αριθμό, αν θυμάμαι καλά. Άκουσε να σου πω. Ναι. Εάν ο κύριος Γκούμας έχει συστήσει υπηρεσία εσωτερικών ελέγχων και τα έχει βρει όλα εντάξει, θα έπρεπε να έχει βγει να το πει σε αυτούς που είχαν. Που τον ψήφισαν με αίτημα ακριβώς αυτή τη διαφάνεια στη διαχείριση του επιμελητηρίου. Μα και τώρα, όταν ακούγεται ότι το ΣΔΟΕ βρίσκεται στο επιμελητήριο, έπρεπε ο ίδιος ο κύριος Γκούμας
Να έχει τέλος πάντων προχωρήσει σε κάποιο έλεγχο. Εγώ δεν έχω αντιληφθεί να έχει δώσει, να έχει δώσει πιστήρια για τη διαφάνεια και για, την, για τη διαχείριση των κονδυλίων της ΕΤΑΠ στη δεκαετία, όπως ήταν το αίτημά του στο επιμελητήριο. Εν πάση περιπτώσει, εγώ όπως και όλοι, από τη στιγμή που γίνεται αυτός ο έλεγχος, θα περιμένουμε να δούμε όλα αυτά και να σίγουρα. Ευχηθούμε, να ευχηθούμε να πραγματικά μην να μην υπάρχει καμία γκρίζα σελίδα και αντιθέτως αυτό το οποίο αδυνατούσαν οι ίδιοι συνδυασμοί με τα όργανα του επιμελητηρίου να δώσουν στον επαγγελματικό κόσμο, πραγματικά να το δώσει ο έλεγχος και να κλείσει μια γκρίζα σελίδα για το επιμελητήριο, διότι κυριολεκτικά το έχει διαλύσει. Οι μόνοι που βλέπουν να υπάρχει και να λειτουργεί είναι αυτή η τριανδρία, ας το πούμε, η οποία διοικεί το επιμελητήριο και την ΕΤΑΠ αυτή τη στιγμή. Θεμή. Ναι, Νίκο. Θεμή, εγώ θα με επιτρέψεις να υπερασπιστώ τον κύριο Γκούμα. Εγώ δεν νομίζω ότι ο κύριος Γκούμας ξέρει τι, δεν μπορεί να βρει κανένας. Δηλαδή, τι να βρει ο κύριος Γκούμας. Εγώ, άμα ήμουν, θα έβρισκα και στο θαλάσσιο, θα έβρισκα εκεί πέρα. Δεν μπορεί να βρει κανένας με αυτό το πράγμα έτσι όπως έχει κάνει ο Καραμπάτος σήμερα. Ναι, μάτια. Αλλά βγήκε και μίλησε και έδινε συγχαρητήρια. Μίλησε και του έδωσε. Του έδωσε. Δηλαδή, ο Καραμπάτος είπε και το διάβασε. Αλλά ξέρει σε τι λέει. Δηλαδή, μήπω αυτή τη στιγμή η συνδίκηση εκτός από τη θέση η οποία έχει γίνει δεν το έχει κοστίσει, κύριε Γκούμα. Δηλαδή, τι είναι. Δηλαδή, ο κύριος Γκούμας. Με συγχωρείς, Νίκο, με συγχωρείς. Ο κύριος Γκούμας τι είναι, κομιστής του κυρίου Καραμπάτου. Ή είναι πρόεδρος της ΕΤΑΠ. Αυτό το πράγμα το οποίο είναι, εγώ εύχομαι ότι να τα έχει όλα σωστά. Και εγώ πιστεύω ότι τα έχει σωστά. Το ξέρεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εγώ, όπως τα έχει κάνει τα ΣΥΜ πλήν με τα λογιστικά και αυτά τα πράγματα, επειδή τη δουλειά την ξέρει καλά, εκτιμώ ότι τα έχει κάνει σωστά. Γιατί καλά δεν ήξερε, μήπως θα βγάζαμε εμείς άκρη. Εδώ πέρα το κουβάρι άρχισε να λύνεται από τη Λαμία. Το καταλαβαίνετε. Τώρα από τη Λαμία βρίσκεται με γύρω μεσηνία. Από ένα τιμολόγιο. Μπορεί να μην βρισκόταν. Και τι θα βρει το ΣΔΕ, αν θα βρει. Το θέμα το μεμπτό είναι κι άλλο. Είναι η κατασπατάληση των χρημάτων του επιμελητηρίου, το οποίο δεν μιλάει κανένας, τόσα χρόνια, το οποίο συνεχίζεται και στον προϋπολογισμό των καινούριων, όπως είπα στους αγαπητούς συναδέλφους του επιμελητηρίου εγώ, η κατασπατάληση συνεχίζεται με το ίδιο πράγμα, δίνουμε στην ΕΤΑΠ τα ίδια λεφτά, πληρώνουμε τα σεμινάρια λέει, που καταρτίζει τον κόσμο, εισπράττουν υποτίθεται από τα σεμινάρια και το επιμελητήριο μένει μέσα, δεν έχει ταμείο. Καλούνται δηλαδή 500. 600.000 το χρόνο. Και είναι τρομακτικό το θέμα. Το θέμα είναι η κατασπατάληση. Και να πω και κάτι άλλο. Αν δεν του βρούνε κάτι, δεν το που έρχομαι να μην του βρούνε, το ξαναλέω. Το πιστεύω δεν μπορεί να μην του βρούνε. Το θέμα είναι για το ηθικό μέρος η κατασπατάληση των χρημάτων, εμάς των δυστύχων επαγγελματιών όλη τη υγεία, η οποία γίνεται χωρίς να μας προσφέρει τίποτα. Ας γίνει ένα να πει τον μερικύριο μου προσφέρει. Ας γίνει. Ήδη τώρα βλέπω ότι πάνε να γίνουν κάποιες εκθέσεις τα οποία μετέχει και το επιχείρημα και τέτοια πράγματα. Για πρώτη φορά κάτι αρχίζει να συζητιέται. Αλλά αυτό το πράγμα τόσα χρόνια που έχουν χαλαστεί τόσα λεπτά, ποιος θα μιλήσει, ποιος θα λογοδοτήσει για αυτό το πράγμα. Ο οποίος ανεξέλεγκτα ο Καραμπάτος στο Εθνικό το Ταμείο, χάλαγε τα λεπτά για να το δοκούν. Χωρίς να ξέρει κανένα τίποτα. Και έκανε τα συνέδρια, θυμόμαστε πολύ καλά. Σε κάτι σπίτια με παϊδάκια και με λόγια. Σε διαγράμματα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω. Θέλω να σου πω, μόνο θέλω να σχολιάσω το εξής. Αυτό το οποίο άκουσα στο ρεπορτάζ του Α και το οποίο μου προξενεί τεράστια εντύπωση. Τι είδους σεμινάρια είναι αυτά τα οποία παίρνει υποτίθεται και το επιμελητήριο Μεσυγείας, όπως και σε όλη την Ελλάδα κλπ. Και το επιμελητήριο ψάχνει για να καταρτήσει τον κόσμο με αυτόν που θα έδινε τη μικρότερη προσφορά και την έδωσε κάποιο κεκ της Λαμίας, το οποίο το τιμολόγιο του είναι 12 τόσες χιλιάδες και το σύνολο φαίνεται 26 τόσες χιλιάδες. Αυτό δεν ξέρω αν περιλαμβάνει μέσα και τα χρήματα των καταρτιζομένων. Και τι είδους κατάρτιση, δηλαδή ποιοι είναι αυτοί οι μεσήνοι οι οποίοι πήγαν για να καταρτιστούν στο κεκ στη Λαμία. Εγώ δεν είδα, θυμάσαι τίποτα εσύ να ήρθε εδώ κανένα παράρτημα κανενός και πώς θα ερχόταν για 10.000. Αυτά μου φαίνονται απίστευτα πράγματα δηλαδή. Απορώ με τον κύριο Μανιάτη τη σιγουριά, πως τον άκουσα μπήκε με τη σιγουριά αυτή. Όχι, αυτό το άκουσα και από τον κύριο Μανιάτη που το είπε, ότι βρήκαμε λέει, την καλύτερη προσφορά.
την καλύτερη προσφορά. Μέχρι τώρα δηλαδή... δεν μας το είχε πει ο κύριος Μανιάτης. Μέχρι τώρα δεν μας είχε πει κάτι. Δεν μας είχε πει τέτοιο πράγμα. Ναι. Το είπε στο ρεπορτάζ του Άλφα και λέω εγώ τώρα. Αν ας πούμε το, ένα κέκ από τη Φλόρινα έδινε ας πούμε 11.000, θα πηγαίνανε οι καταρτιζόμενοι στη Φλόρινα. Πώς ακριβώς γίνεται αυτό δηλαδή, αυτή η διαδικασία. Τι είδους σεμινάρια είναι αυτά δηλαδή. Μπορεί και από το Λουξεμβούργο, άμα δεν είναι καμιά. Εγώ έχω να σου πω, το πράγμα τώρα εδώ πέρα, ότι αυτό θα δώσει, όπως είχα να λέω, άπλετο φως στην ιστορία, να δούμε και τι γίνεται. Αυτή είναι μια μεγάλη κομπίνα στη σεμινάρια. Από ό,τι φαίνεται, όπως αποκάλυψε ο έκδοτος δημοσιογράφος, ο Θάνος ο Πασχάλης, και από ό,τι είδε στον διέψευσε τον κύριο Καραμπόρτο του Σάββατο, και με όλα αυτά τα πράγματα, αλλά είναι δύσκολο να δει κάποιος μέσα στο μελητήριο το τι γίνεται. Το πιστεύω θα βρει. Το τι έχουν πάει τα λεφτά και δεν έχουν πάει. Πάντως αξίζει να σας πω ένα πράγμα. Το ΣΔΕ, μόνο το ΣΔΕ δηλαδή, γιατί θες να βρει ο κύριος Δούμας ή να βρει ο κύριος Κωστόπλος, και ο κύριος Κωστόπλος θέλει να τα πει. Λοιπόν, έχει πάρει καμπάρι την κυρία. Εγώ μάθω ότι έχει πάει σε ένα σεμινάριο και καταρτίζεται και πληρώνει από την τσέπη του. Έτσι έμαθα εγώ. Τι να πάνε να βρουν τι γίνεται. Θα βρουν όμως γιατί είναι ηθικά υπεύθυνοι απέναντι στον κόσμο. Είναι ηθικά υπεύθυνοι να βρουν τι γίνεται. Εγώ έχω να πω για να τελειώσω ότι είμαι στην Τρίπολη, όπως ξέρω για την Προεδρία του Συμβουλίου. Γιατί δουλεύουμε από το πρωί εδώ πέρα μέσα στο κρύο και μέσα στις λάσπες. Και μέχρι τον πρόεδρο του μιλητήριου εδώ πέρα της Τρίπολης και πάρα πολύ κόσμο. Όλοι της Λακωνίας. Μιλάμε με τα χάλια της Καλαμάτας. Μισό λεπτό. Ήτανε τα επιμελητήρια σχεδόν όλης της περιφέρειας και ο κύριος Πανδύλης της Λακωνίας. Ρώτησα εδώ πέρα πόσα άτομα έχεις πλέον τον πρόεδρο εδώ πέρα στο μιλητήριο το δικό σου. Πόσα έχεις πλέον που δουλεύουν. Και μου είπε ο άνθρωπος ότι έχει, καταρχήν δεν έχει αναπτυξιακή εταιρεία, σαν την ΕΤΑΠ τη δικιά μας, και μου είπε ότι έχει 7 άτομα, 7 ή 8 δεν θυμάμαι. Εμείς έχουμε 25. Λοιπόν. Δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι αυτά τα πράγματα, δεν μπορώ να καταλάβω. Ας αν τα καταλαβαίνει, μήπως είμαι τόσο πολύ βλάκας, εγώ και δεν τα καταλαβαίνω, και είναι τόσο πολύ έξυπνοι αυτοί οι οποίοι είναι στα οικονομικά τόσο πολύ δυνατοί, άμα είναι στα οικονομικά να τους πάρω Σαμαράς, να την καταστρέψω το στουρνάρα και το κάτω. Λοιπόν. Να σας ευχαριστήσω και τους δύο πάρα πολύ. Καλή νύχτα. Καλή νύχτα. Πάμε στα υπόλοιπα θέματα. Παράσταση διαμαρτυρίας είχαμε από μαθητές του Τεχνικού Λυκείου το απόγευμα στα γραφεία της ΝΟΔΕ για το θέμα των καθηγητών που δεν υπάρχουν ακόμη. Υπήρξαν πάντως δεσμεύσεις και αναφορές από τον Περικλή Μαντά, τον πρόεδρο της Νομαρχιακής της Νέας Δημοκρατίας, πως τα κοινά θα καλυφθούν άμεσα και ήδη δρομολογούνται οι προσλήψεις. Ναι, μέχρι να μας φέρουν καθηγητές. Γιατί με ένα θάρρο σα φέρουν και τα παιδιά να χάσουν τσάμπα τη χρονιά του, έτσι είναι αδικία. Έχουμε έρθει εδώ στα γραφεία του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας να παραπονεθούμε γιατί δεν έχουμε καθηγητές. Το θέμα το έχουμε κάνει γνωστό μέσα από εφημερίδες, μέσα από εσάς πάλι, ότι περιμένουμε καθηγητές. Τελικά πέρασε το τετράμινο. Οδηγία πήραμε από το σχολείο ότι οι καθηγητές από μόνοι τους θα στείλουν χαρτί ότι θα κοπούν τα τμήματα. Και τα παιδιά έρχονταν κάθε μέρα 4-5 μήνες κάτω για να τους πούνε ότι παιδιά δεν πήραμε τελικά καθηγητές. Φυγέτε, είναι άδικο. Εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε κινητοποιήσεις με τον τρόπο που κάναμε μέχρι τώρα, δηλαδή καταλήψεις στα σχολεία και να μας βρίζουν όλοι από πάνω. Εμείς θα κάνουμε κατάληψη στο γραφείο, στο μαγαζάκι, να το πω καλύτερα, του κυβερνώντος κόμματος. Δεν θέλουμε να πάμε στα άλλα γραφεία, γιατί και οι άλλοι από μεριά τους, άμα ήταν καλοί, αφού είναι γνωστό το θέμα, θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν. Δεν ήρθε κανείς άφαντη. Άμα ήταν προεκλογική περίοδος, θα ερχόντουσαν, το ξέρουμε. Λυπάμαι που δεν είναι προεκλογική περίοδος και δεν έχετε κανείς. Είναι και οι 300 χάλια. Ζητάμε ευθύνες από κάποιον πρώτα απ' όλα. Τα παιδιά να μην χάσουν το πτυχίο τους και να έρθουν καθηγητές, βέβαια. Και αν κάθε χρόνο γίνεται αυτή η δουλειά, δηλαδή σχεδόν κάθε χρόνο, εγώ πρώτη χρονιά είμαι στο σχολείο, αλλά μαθαίνω ότι υπάρχουν και άλλες χρονιές αυτά τα προβλήματα και στέλνουν κακήν κακό στο ελληνικό, δηλαδή το να τα κουκουλώσουμε, να μην μας φάει κατακραυγή του κόσμου. Δεν έχουμε καθηγητές. Έχουμε ενοχλήσει τον κύριο Πλατάρο, μας έχει πει ό,τι θα μας στείλουν. Έχουμε έρθει εδώ αρκετές φορές και δεν όλο θα είμαστε μαζί σας και οι καθηγητές δεν βλέπουν. Μας στείλανε μία βεβαίωση που ουσιαστικά λέει ότι θα γίνουν προσλήψεις και στην Κυπαρισία, γιατί το πρόβλημα δεν είναι μόνο στην Καλαμάτα, ότι θα στείλουν να καλύψουν κάποια κενά, αλλά δεν μας λένε πότε. Και έχουμε έρθει πολλές φορές, έχουμε ενοχλήσει εδώ πέρα τους πάντες, δεν βλέπουμε να γίνεται δικαίωση. Μα διαβεβαιώσανε ότι από τη δευτεροβάθμια ότι στείλανε χαρτί στην περιφέρεια ότι έχουμε πρόβλημα και ότι υπάρχουν κάποια κενά και επειδή δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο από τη δευτεροβάθμια ήρθαμε εδώ γιατί είναι και κυβερνών κόμμα. Ερχόμαστε εδώ κάθε μέρα
Φεύγουμε 2 ώρες από τη σχολή και ερχόμαστε εδώ για να βρούμε δικαίωση. Θα συνεχίσετε να ερχόσαστε? Μέχρι να βρούμε δικαίωση θα συνεχίσουμε να ερχόμαστε. Θα φέρουμε όντως το σοβαρό αυτό ζήτημα, διότι έχουν ξεκινήσει τα τμήματα εκεί και θα έπρεπε να έχει, εάν ήταν να μην δοθούν καθηγητές, θα έπρεπε να γίνει από την αρχή, να μην ξεκινήσετε και να μην σας κόψουν τις σπουδές σας στη μέση. Θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας όμως το δημοσιονομικό πρόβλημα της χώρας που υπάρχει αυτή τη στιγμή, το οποίο δεν έχει τη δυνατότητα του Υπουργείου Οικονομικών για αμέριστες και σε πολύ μεγάλο αριθμό πιστώσεις σε καθηγητές προκειμένου να καλύψει τα κενά. Παρόλα αυτά όμως, μετά από έντονες προσπάθειες και επικοινωνία, τόσο με το Υπουργείο, όσο και με τον Περιφερειακό Διευθυντή κ. Μισθό, εγώ είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή να σας ανακοινώσω τώρα ότι για τη Μεσσηνία, για τα επαγγελματικά σχολεία, τα επαγγελματικά λύκεια, θα εγκριθούν 3 καθηγητές αναπληρωτές, 2 στην κομμωτική και 1 για τη φαρμακευτική, προκειμένου να μπορέσουν να λειτουργήσουν τα τμήματα κανονικά. Είναι στο γραφείο του Υπουργού προς τελική υπογραφή. Η Μεσσηνία θα πάρει 3 καθηγητές. Λοιπόν, πάμε τώρα σε επίπεδο περιφέρειας, όπου φαίνεται πως βλέπει μπροστά και τρέχει να καλύψει όχι μόνο τις δυνατότητες που θα δοθούν από τα αδιάθετα ποσά του ΕΣΠΑ, αλλά και από την επόμενη προγραμματική περίοδο. Το αναπτυξιακό πρόγραμμα της περιφέρειας Πελοποννήσου τέθηκε επιτάπητος στην σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που εξελίσσεται στην Τρίπολη. Πάμε να δούμε κάποια χαρακτηριστικά αποσπάσματα. Είναι ότι το πρόγραμμα είναι καινοτόμο και βασίζεται στη συνεργασία. Δεν μένουμε να πούμε ότι είμαστε ευχαριστημένοι που δόθηκαν αυτά τα χρήματα για αυτό το πρόγραμμα. Λέμε κάτι ακόμα, ότι μπορούμε να συνεργήσουμε όλοι οι φορείς της Πελοποννήσου, ώστε αυτό το πρόγραμμα να λειτουργήσει άμεσα και να είναι εκείνο το πρόγραμμα το οποίο τη διετία 13-14 θα αρχίσει να λειτουργεί, έτσι ώστε στην 5η προγραμματική περίοδο να πάμε μεταβατικά και να έχουμε τη δυνατότητα να την εκμεταλλευτούμε μέσα σε εισαγωγικά για την συνέχιση και την υλοποίηση και την εκτέλεση αυτού του προγράμματος. Είναι μια καινοτόμα πρωτοβουλία της περιφέρειας και αποτελεί ένα μεταβατικό στάδιο που θα πάει ομαλά από την 4η προγραμματική περίοδο στην 5η, χωρίς νεκρούς χρόνους όπως είχαμε τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους. Συγκεκριμένα, το κεντρικό θέμα του προγράμματος είναι η ανάδειξη του ρόλου της Κωμόπολης στην Πελοπόννησο στην παρούσα οικονομική συγκυρία. Η αναβάθμιση του αστικού, παραγωγικού και κοινωνικού ρόλου των πελοποννησιακών κωμοπόλεων θα ενισχύσει την Ήπεθρο, θα έχει θετικές επιπτώσεις στον τουρισμό, στις παραγωγικές δραστηριότητες, στην παιδεία, στην υγεία, στο περιβάλλον, στον πολιτισμό, στην ποιότητα ζωής για τον πληθυσμό της περιφέρειας. Εξυπηρετεί και υπηρετεί τους 3 αυτούς βασικούς κανόνες. Εμείς λοιπόν, απαντώντας στο λαϊκισμό που αναπτύσσεται από ορισμένες δυνάμεις σε αυτόν τον τόπο αυτή τη στιγμή, που θέλει να τα βλέπει όλα μαύρα, χωρίς να προτείνει απολύτως τίποτα, αλλά και σε όλους εκείνους που λένε και γκρινιάζουν ότι δεν υπάρχουν χρήματα, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, απαντάμε με αισιοδοξία, με δημιουργία, με συνέργεια και με ελπίδα. Αυτό το πρόγραμμα είναι πρώτη φορά που εφαρμόζεται στην Ελλάδα. Γιατί για πρώτη φορά ως ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα εμπλέκει πόρους και διαδικασίες καθαρώς κοινοτικές, ευρωπαϊκές. Και αυτό θα πρέπει να γίνει απολύτως κατανοητό. Το πρόγραμμα ξεκίνησε ως πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Έτσι έχει καταχωρηθεί. Παρόλο που εμείς ως περιφέρεια είμαστε στον άξονα 2, πετύχαμε να δημιουργήσουμε και ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα. Όταν, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, η Πελοπόννησος και οι τέως θεσμικές της οντότητες ποτέ δεν είχαν επιτύχει να δημιουργήσουν ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα. Αυτό είναι ένα επιπλέον εργαλείο χρηματοδότησης της ανάπτυξης. Χαίρομαι λοιπόν που υπάρχει αυτό και με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν να ζωντανέψουν, να φτιάξουν υποδομές απαραίτητες και για τις μικρότερες πόλεις και κομοπόλεις και οι υπόλοιποι δήμοι της περιφέρειας Πελοποννήσου. Την άλλη περίοδο, μέσα από αυτά τα κονδύλια, έτσι ώστε να
μεγαλώσει την τοπική οικονομία, την πίτα, διότι κάθε περιοχή έχει τις δικές ιδιαιτερότητες και εδώ περιφερειακά αλλά και σε όλη τη χώρα. Άρα αυτό θα συμβάλλει στο να μπορέσει η Πελοπόννησος να ξεφύγει σιγά σιγά από την περίοδο που έχει περάσει και θα πάει σε μια άλλη καινούργια περίοδο ανάπτυξης. Οι Δήμοι θα είναι αρρωγοί, διαστάνομαι, σε αυτήν την προσπάθεια και συνεργασία, κύριε Περιφερειάρχα. Γίνεται ένα σημαντικό βήμα από όλους εσάς για την προοπτική για την ανάπτυξη της περιφέρειας. Μας παρουσιάσατε ένα πρόγραμμα πρωτοποριακό 120 εκατομμυρίων ευρώ προϋπολογισμού. Εάν υπάρξουν οι συνέργειες εκείνες και αν όλοι μαζί από κοινού και Δήμοι και Περιφέρεια δουλέψουμε για την προετοιμασία είτε του να εκμεταλλευτούμε τα διάθετα του Τρίτου είτε το να είμαστε έτοιμοι με το ξεκίνημα. Όμως θα πρέπει να υπάρξει μια διαδικασία επιτάχυνσης και επίλυσης προβλημάτων. Αυτό θα ήταν μια μεγάλη καινοτομία που θα μπορούσατε να εντάξετε. Εκεί που έχουμε σήμερα ένα τοπίο εγκαταλελειμμένων μεγάλων εκτάσεων που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την άψη της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, να επανακάμψει ένα κομμάτι του πληθυσμού. Και φτωχός Δήμος, με πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, με απείρου κάλους καταπληκτικούς τόπους προορισμού. Και επαναλαμβάνεται, ευτυχώς ο κύριος Περιφερειάρχης το διόρθωσε, ότι πάμε για ανάπτυξη και βεβαίως έτσι πρέπει να γίνει, έτσι πρέπει να αρχίσουμε και ελπίζω ότι τη φορά κάτι πάει να γίνει. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα κάνουμε λάθη που ως πολιτεία γενικότερα και ως φορείς διαχρονικά έχουμε κάνει στο παρελθόν για να προσπαθήσουμε να κοντύνουμε την απόσταση της υστέρησης η οποία κυρίως υπάρχει σε ορισμένες περιοχές της πατρίδος μας και της περιφέρειάς μας. Εξουσίας, καθώς και της διακαπιταλιστικής εξουσίας των Βρυξελών με την περιφερειακή διοίκηση, παρά τις κατά καιρούς δημαγωγικές προσπάθειες του κυρίου Περιφερειάρχη και της πλειοψηφίας του Περιφερειακού Συμβούλου να πείσει για τις πρωτότυπες και πρωτοποριακές δίθεν πρωτοβουλίες του, που όλο τυχαίως είναι αποσπάσματα από επίσημα κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ελληνικών κυβερνήσεων. Τι βλέπει για την Πελοπόννησο? Και επειδή μιλάμε για ενιαία Πελοπόννησο, το είπα και στην ερώτηση, θα είχε σημασία σε αυτή τη συνεργασία τουλάχιστον να έχει προηγηθεί ένας διάλογος και με την άλλη περιφέρεια, την Ερετή. Επί της ουσίας τώρα, φαίνεται λοιπόν ότι όλα τα πράγματα είναι χύμα σήμερα και ασαφή. Εγώ άκουσα τους μισούς από τους δημάρχους. Είναι 26 δήμαρχοι, αν δεν κάνω λάθος. Οι άλλοι τι λένε οι Δήμοι? Γιατί εδώ καλούνται να συμμετάσχουν και με ένα συγκεκριμένο ποσό. Θα διαμορφωθεί ένα ποσό. Και αυτό είναι λάθος από την εισήγηση. Λέει 740, εγώ το έβγαλα 720. Να με διορθώσει η εισηγήτρια, αν κάνω εγώ λάθος. Αλλά τι λένε οι άλλοι Δήμοι? Θα επανέλθουμε ή θα πάμε να συζητήσουμε με ένα Δήμο και θα του επιβάλλουμε αυτό που λέει η περιφέρεια και οι 10 δήμαρχοι που ήταν σήμερα εδώ? Μα το πρόγραμμα αυτό είναι δικό μας πρόγραμμα. Δικό σας πρόγραμμα είναι, κύριε Πατσαρίνο. Πρόγραμμα του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι. Απλώς δεν σας δίνει την δυνατότητα για να προσφύγετε στην προσφυλή σας πολιτική. Να χαίρεστε ότι σταματήσατε και αυτό το πρόγραμμα της περιφέρειας Πελοποννήσου. Όλες αυτές τις απαράδεκτες πολιτικές... Οι αρμόδιοι φορείς σταματάνε. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Με ποσοστό 0,2% προηγείται η Νέα Δημοκρατία του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση. Η Χρυσή Αυγή παραμένει τρίτο κόμμα, ενώ το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην τέταρτη θέση. Πιο συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από τη μέτρηση της ΜΑΡΚ που παρουσιάστηκε στην εκπομπή Αλφα Δημοσκόπηση, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 22,5% με τον ΣΥΡΙΖΑ να έχει 22,3%. Με 0% προηγείται η Νέα Δημοκρατία του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για τον τηλεοπτικό σταθμό Αλφα. Καταλληλότερος για πρωθυπουργός ο Αντώνης Σαμαράς. Σημαντική πτώση για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην παράσταση νίκης, όπου πλέον υπολείπεται κατά 0,1% σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Ειδικότερα στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει το 22,5% των προτιμήσεων, ο ΣΥΡΙΖΑ το 22,3%, η Χρυσή Αυγή τρίτο κόμμα το 9,7%, το ΠΑΣΟΚ 5,7%, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες το 5,6%, η Δημοκρατική Αριστερά 4,6% και το Κομμουνιστικό Κόμμα 4,3%.
Με αναγωγή τα ποσοστά αυτά μετατρέπονται σε 28,2% για τη Νέα Δημοκρατία, 27,9% για τον ΣΥΡΙΖΑ, 12,2% για την Χρυσή Αυγή, 7,2% για το ΠΑΣΟΚ, 7% για τους Ανεξάρτητους Έλληνες, 5,8% για τη Δημοκρατική Αριστερά και 5,3% για το Κομμουνιστικό Κόμμα. Σημαντική πτώση κατά 15,9% καταγράφεται στην παράσταση νίκης. Όσον αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ, που συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα πέφτει στο 44,4% από 60,3% το Δεκέμβριο. Καταλληλότερος για πρωθυπουργός είναι ο Αντώνης Σαμαράς που συγκεντρώνει το 53,2% των απαντήσεων. Το 30,9% των ερωτηθέντων προτιμά τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ το 15,9% δεν απαντά. Δημοφιλέστερος πολιτικός είναι ο Φώτης Κουβέλης, που συγκεντρώνει το 48% των θετικών απόψεων και ακολουθεί ο Αντώνης Σαμαράς με 47,6%. Όσον αφορά την υπόθεση της λίστας Λαγκάρτ, το 75,9% πιστεύει πως δεν θα αποκαλυφθεί τι πραγματικά συνέβη, εναντί του 20,8% που είναι αισιόδοξο. Μια σημαντική επίσκεψη είχαμε στην περιφέρεια Πελοποννήσου από τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης, τον Αθανάσιο Ανδρεουλάκο. Καλησπέρα με τον Γιάννη Μοζίκα. Καλησπέρα και στους τελευταίους. Αυτοψία λοιπόν του Γενικού Γραμματέα σε όλους τους νομούς. Πραγματοποίησε επίσκεψη στις υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης. Φυσικά τα ζητήματα παραβατικότητας ήταν στο επίκεντρο. Ακριβώς, αποκόμισε μια πολύ συγκεκριμένη εικόνα σχετικά με την παραβατικότητα σε όλη την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ο κ. Ανδρεουλάκος, και μάλιστα έγινε και ένας πολύ σημαντικός απολογισμός των μέχρι τώρα δράσεων, αλλά και την εξακτίνωση των υπηρεσιών της ελληνικής αστυνομίας, η οποία συγκροτείται τόσο με τις ομάδες Δίας όσο και με τις ομάδες όπικε που έχουν εξαπλωθεί σε ολόκληρο το Μοριά. Αξίζει να τονίσουμε ότι ιδιαίτερη αναφορά έγινε κατά την επίσκεψη του κ. Ανδρεουλάκου στο κέντρο κλειστής φιλοξενίας αλλοδαπών στην Κόρινθο. Μίλησε εκεί για τις δομές του κέντρου, είχε μια πρώτη γεύση για τις συνδίκες παραμονής των μεταναστών, ενώ ενημερώθηκε και για θέματα τα οποία αφορούν την παραμονή τους. Στις σκέψεις όμως υπηρεσιακού χαρακτήρα πραγματοποιήθηκαν στην έδρα της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου στην Τρίπολη, αλλά και στη σέντρες των Νοικίων Αστυνομικών Διευθύνσεων Κορινθίας, Αρκαδίας, εδώ στη Μεσσηνία, στην Αργολίδα, με τη συμμετοχή διευθυντών, διοικούντων, αξιωματικών και στελεχών της ελληνικής αστυνομίας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις συσκέψεις, το ζουμί θα λέγαμε της υπόθεσης, είναι ότι ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης ενημερώθηκε για όλα τα θέματα τοπικού αστυνομικού ενδιαφέροντος, έδωσε κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες για τα ζητήματα που αφορούν την ενίσχυση και επιτάχυνση του αστυνομικού έργου, αλλά και αναβάθμιση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και ανταπόκριση των αστυνομικών υπηρεσιών στην περιοχή της Πελοποννήσου. Ουσιαστικά θα υπάρχει καλή συνεργασία τμήματων διοίκησης σε επίπεδο κεντρικής και περιφερειακής διοίκησης, αλλά και των ομάδων που έχει συγκροτήσει η Ελληνική Αστυνομία, Δίας, όπικε κλπ. Ο κ. Ανδρουλάκος επίσης συναντήθηκε στο Δημαρχείο Μεσσηνίας με τον Δήμαρχο τον κ. Αναστασόπλου, συζήτησε εκεί τα προβλήματα, τα καθαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή και τα γνωρίζουμε όλοι, ενώ αντίλεξε απόψεις σχετικά με την διευθέτηση ζητημάτων αστυνομικής αρμοδιότητας. Νομίζω, Θέμη, το πιο ουσιαστικό της επίσκεψης του κ. Ανδρουλάκου είναι ο καλός συντονισμός μέσω του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης των αστυνομικών υπηρεσιών της περιφέρειας Πελοποννήσου, και αυτό νομίζω ότι είναι και το ζητούμενο. Η αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών της ελληνικής αστυνομίας. Αυτό είναι το ζήτημα, η αποτελεσματικότητα, και φυσικά έχει να κάνει και με την ενημέρωση και τα κενά που υπάρχουν και τα οποία τέθηκαν και στην συνάντηση, όπως μας ανέφερες, που έγινε στο Δημαρχείο της Μεσσήνης, όπου ήταν και τα θέματα τοπικού ενδιαφέροντος, έτσι, η έξαρση της παραβατικότητας και της εγκληματικότητας και η διευθέτηση των ζητημάτων της αστυνομικής αρμοδιότητας. Μένα τα δούμε όλα αυτά. Άλλωστε, υπάρχει αναλυτική συνέντευξη τύπου αύριο του Δημάρχου Μεσσήνης, του κ. Αναστασόπουλο, ο οποίος σήμερα βρίσκεται στην Τρίπολη για την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα. Έχουμε όμως και μία είδηση που έρχεται από τις συλλήψεις. Έτσι, βλέπουμε δύο ημεδαπών για ναρκωτικά. Ναι, ακριβώς, πρόκειται και εδώ για μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Καταρχάς, ήθελα να συμπληρώσω ότι ο αρμόδιος υπηρεσιακός παράγοντας εκεί του Υπουργείου ενημερώθηκε και για το θέμα της λειψανδρίας, δηλαδή τα κενά προβλήματα που υπάρχουν σε άνδρες στα αστυνομικά τμήματα, τόσο στο κέντρο αλλά και ιδίως και στην περιφέρεια, το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικά και γνωστά. Και τα έχουμε επισημάνει και εμείς αρκετές φορές. Τώρα όμως να πάμε στο διατάφτα, να πάμε στις σημαντικές εξελίξεις με μια πολύ σημαντική σύλληψη που είχαμε από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης ναρκωτικών Καλαμάτας και της ομάδας πρόληψης καταστολής. Συνελήφθησαν δύο ημεδαπή 29 και 60 ετών για ναρκωτικά. Ο 60χρονος κατηγορείται για παράνομη κατοχή στυλέτου. Η σύλληψη έγινε στην Εθνική Οδό Ασπροχώματος Πύλου στη Μεσσήνη, μετά από έρευνα που έγινε στο όχημά τους. Φυσικά ακολούθησε και εδώ ακολουθήθηκε η νόμιμη διαδικασία
Και από ό,τι φαίνεται, καθημερινά θα είμαι. Από ό,τι βλέπω, θα έχουμε πλούσιο αστυνομικό δελτίο. Έτσι. Λοιπόν, Γιάννη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Πάντα μας ενημερώνει για το αστυνομικό ρεπορτάζ. Με γρήγορους ρυθμούς τρέχει η περιφέρεια Πελοποννήσου όσον αφορά τα έργα του ΕΣΠΑ. Ήδη, όπως σημειώνεται, καλύφθηκε το κενό που υπήρξε και μέχρι το τέλος του 2013 θα φανεί η διαφορά και στα ποσοστά. Όπως τονίζει η Ντίνα Νικολάκου, οι δείκτες που παρουσιάστηκαν αποτυπώνουν τα παλαιότερα στοιχεία. Αφού χρειάστηκε να καλύψει το σημαντικό κενό που υπήρχε από τα βαλτωμένα έργα και τους αργούς ρυθμούς, η περιφέρεια Πελοποννήσου πλέον κινείται με διαφορετική και πιο δυναμική ταχύτητα όσον αφορά την απορρόφηση των έργων του ΕΣΠΑ. Ότι από την στιγμή που ήρθε η ευθύνη του ΕΣΠΑ στην Αιρετή Περιφέρεια, δηλαδή από την 1η Ιουλίου του 2011, άρχισε ένας αγώνας δρόμου, πραγματικά ένας δύσκολος αγώνας, για να μπορέσουμε να αλλάξουμε την κατάσταση που υπήρχε με το ΕΣΠΑ στην Πελοπόννησο. Θέλω να σας υπενθυμίσω τους πάρα πολύ χαμηλούς δείκτες που είχαμε σε ό,τι αφορά και την απορρόφηση και τη συμβασιοποίηση, αλλά και τις πληρωμές ό,τι αφορά το ΕΣΠΑ. Και βεβαίως να πω πάλι για τα 90 εκατομμύρια ευρώ τα οποία ήταν βαλτωμένα σε δύο κωδικούς, 45 στον τομέα της υγείας και 45 στον τομέα της παιδείας. Θέλω να σας υπενθυμίσω επίσης ότι αυτό που είπαμε από την πρώτη στιγμή είναι ότι θα κάνουμε χρηστή διαχείριση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ με overbooking σε όλους τους κωδικούς. Αυτό έχει γίνει και σήμερα. Σήμερα στην περιφέρεια Πελοποννήσου υπάρχει overbooking, έχουμε δηλαδή ξεπεράσει κατά πολύ τα εκατομμύρια που ήταν για την περιφέρεια σε όλους τους κωδικούς και αυτός είναι ο στόχος και ο σκοπός μας. Οι δείκτες οι οποίοι αναφέρεστε ότι είδαν το φως της δημοσιότητας έχουν να κάνουν με το χρονικό διάστημα από το 2007 έως το 2013. Καταλαβαίνετε λοιπόν και το καταλαβαίνουν και οι πολίτες ότι αποτυπώνουν τα παλαιότερα έργα που γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά σε ποια θέση ήταν το ΕΣΠΑ της Πελοποννήσου. Και όταν ο Περιφερειάρχης ο κ. Στατούλης ζητούσε να αναλάβει η Αιρετή Περιφέρεια από πρώτη πρώτου την ευθύνη του ΕΣΠΑ, δεν το έκανε γιατί θέλαμε να έχουμε περισσότερη εξουσία. Το κάναμε γιατί γνωρίζαμε την πραγματικότητα και θέλαμε να έχουμε περισσότερη ευθύνη. Η κυρία Νικολάκου, μιλώντας στην τηλεόραση, Best σημειώνει πως οι δείκτες αυτοί αναφέρονται σε παλαιότερα στοιχεία. Ήδη η περιφέρεια Πελοποννήσου έχει προχωρήσει σε overbooking, έχει καλύψει το χαμένο έδαφος και η διαφορά θα είναι ορατή στο τέλος του 2013. Θέλω λοιπόν να σας διαβεβαιώσω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει υπερκάλυψη όλων των κωδικών. Όλα τα όρημα έργα στην περιφέρεια Πελοποννήσου, τα οποία ανήκουν σε όλους τους τομείς, είτε στις υποδομές οδικών αξώνων, είτε στην υγεία, είτε στην παιδεία, είτε στον πολιτισμό, είτε οπουδήποτε αλλού, αυτή τη στιγμή έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ. Και κάτι ακόμα. Η εμπειρία του κυρίου Τατούλη σε ό,τι έχει να κάνει με το ΕΣΠΑ και τα τομεακά προγράμματα έχει οδηγήσει την περιφέρεια Πελοποννήσου πάρα πολύ σημαντικά έργα, τα οποία δεν είναι ενταγμένα στο ΕΣΠΑ, να έχουν διασφαλιστεί από τα τομεακά προγράμματα των Υπουργείων. Σας λέω λοιπόν ότι ήδη αυτή τη στιγμή οι δείκτες που παρουσιάζονται είναι πολύ καλύτεροι από τους προηγούμενους. Αυτό είναι φανερό αν συγκρίνεται με προηγούμενα στατιστικά στοιχεία και όλο το έργο της περιφέρειας Πελοποννήσου, εκεί όπου θα φανεί η πολύ μεγάλη διαφορά στα στατιστικά και των συμβασιοποιήσεων και των πληρωμών και των εντάξεων, θα αρχίσει να γίνεται αρκετά αισθητό στο τέλος του 2013. Σε μια στιγμή που όλα πήγαιναν μια χαρά, η ΑΣΕ Ηρακλείου ανακοίνωσε πάυση αγορών και πωλήσεων, επικαλούμενη κατά βάση το περιορισμένο ενδιαφέρον των Ιταλών εμπόρων. Τα φάλτσα σφυρίγματα της τακτικής των ενώσεων, όπως αναφέρεται σε διαδικτυακό ρεπορτάζ, προκαλούν φρένο στην αγορά του ελαιολάδου. Τη μοίρα των χρεοκοπημένων συνεταιριστικών οργανώσεων κινδυνεύει να ακολουθήσει για μία ακόμη φορά η εγχώρια αγορά ελαιολάδου, την ώρα που τα μηνύματα από το εξωτερικό συνεχίζουν να είναι θετικά και να οδηγούν την τιμή του ποιοτικού προϊόντος μέχρι 3 γραμμές στη ζώνη των 3 ευρώ το κιλό. Με βάση τα όσα αναφέρονται στον διαδικτυακό τύπο AgroNews, πέτρα του σκανδάλου δείχνει να είναι και αυτή τη φορά η Κρήτη και δει το Ηράκλειο με την νεοφώτιστη ηγεσία της Ένωσης, από άγνοια κυρίως, να κάνει ό,τι μπορεί για να βουλιάξει τις τιμές παραγωγού. Έτσι, σε μια στιγμή που όλα έδειχναν να πηγαίνουν μια χαρά, η διοίκηση ΕΑΣ βγήκε την περασμένη Παρασκευή και ανακοίνωσε δημόσια παύση αγορών και πωλήσεων, επικαλούμενη κατά βάση το περιορισμένο ενδιαφέρον των Ιταλών εμπόρων, αλλά και τη βαθιά δυναμία χρηματοδότησης του ελαιολάδου από την ίδια την Ένωση. Είναι σαφές ότι το τελευταίο, σε συνδυασμό με κάποιο φόβο των Ιθινόντων για στροφή της αγοράς, τους υποχρέωσαν να διακόψουν πανικόβλητη τη συγκέντρωση προϊόντος από τους παραγωγούς. Τέτοιου είδους χειρισμού ή βέβαια μόνο κακό μπορούν να κάνουν, όπως σημειώνεται στο AgroNews, στην αγορά η οποία ειδικά στην Κρήτη φέτος από την αρχή παρουσιάζει σημαντική υστέρηση από άλλες ελαιουργικές περιοχές της χώρας. Έτσι, την ώρα που οι μεσαίνοι παραγωγοί εισπράττουν για το ελαιόλαδο 3 γραμμών ακόμα και πάνω από τα 3 ευρώ το κιλό, στο Ηράκλειο μόλις και μεταβίαση τιμές προσεγγίζουν τα 2,6 ευρώ το κιλό.
Όπως αναφέρεται, είναι χαρακτηριστικό ότι τα τελευταία 24 ώρα οι ίδιοι που φρέναναν ανέτεια τις τιμές τώρα καταβάλουν προσπάθεια για να διορθώσουν το κλίμα, μιλώντας με αισιοδοξία ότι είναι δυνατόν οι τιμές παραγωγού να κρατηθούν στα 2,6 ευρώ και πιθανόν να αυξηθούν όταν ανοίξει ξανά η αγορά. Στα δικαστήρια της Καλαμάτας συζητήθηκε σήμερα η μήνυση που είχε καταθέσει η Περιφέρεια Πελοποννήσου κατά της εφημερίδας Ελευθερία, αναφορικά με ένα δημοσίευμα της, στο οποίο γινόταν λόγος για χαστούκι που δόθηκε στον Πέτρο Τατούλη από πρώην δήμαρχο της Αρκαδίας. Εκ της ακροαματικής διαδικασίας φανερώθηκε ότι ουδέποτε χαστικήθηκε ο Περιφερειάρχης, με το δικαστήριο να αθωώνει τους κατηγορούμενους, διότι δεν διαπιστώθηκε δόλος. Σήμερα παραβρέθηκα στο δικαστικό μέγαρο της Καλαμάτας για την υπόθεση της συγκομματικής δυσφύσμησης, της μήνυσης που είχε υποβάλει ο Περιφερειάρχης ο Πέτρος Στατούλης, εναντίον του εκδότη και του συντάκτη της εφημερίδας Ελευθερία. Εκ της ακροματικής διαδικασίας αποδείχθηκε το ψευδές του γεγονότος. Οι ανακρίβειες και το αναλυθές δημοσίευμα το οποίο είχε γραφτεί στην εφημερίδα της 26 Αυγούστου του 2011 ήταν συκοφαντικό και δυσφυσμητικό για τον Περιφερειάρχη τον Πέτρο Τατούλη. Εκ της ακροματικής διαδικασίας λοιπόν αυτό αποδείχθηκε και το δικαστήριο δεν δέχθηκε ότι υπήρχε δόλος στον εκδότη και στον συντάκτη της εφημερίδας Ελευθερίας και γι' αυτό τους αθώωσε. Φυσικά και σεβόμαστε την απόφαση του δικαστηρίου. Παρευρεθήκαμε σήμερα εδώ με τον Αντιπεριφερειάρχη τον κύριο Πουλά να καταθέσουμε ως αυτόπτες μάρτυρες σε ένα γεγονός το οποίο περιέγραφε η εφημερίδα Ελευθερία σε πρωτοσέλιδό της τον Αύγουστο του 2011, όταν χαρακτηριστικά ανέφερε ότι κάποιος δήμαρχος, τέος δήμαρχος του νομού Αρκαδίας, χαστούκησε τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, τον κύριο Τατούλη. Αποδείχθηκε από την ακροματική διαδικασία ότι δεν υπήρξε αυτό το χαστούκι, γιατί ο ίδιος ο φερόμενος ως εκείνος ο οποίος έδωσε το χαστούκι δήλωσε ότι δεν χαστούκησε τον Περιφερειάρχη, οπότε το ζήτημα σε ό,τι έχει να κάνει με το γεγονός αποκαλύφθηκε ότι ήταν ψευδές. Ουδέποτε κανείς χαστούκησε τον Περιφερειάρχη. Το δικαστήριο φυσικά αθώωσε τους δύο κατηγορούμενους, τον εκδότη και τον αρχισυντάκτη της εφημερίδας, διότι δεν θεώρησε ότι τεκμηριώθηκε ή ότι υπήρχε δόλος. Όπως επανέλαβα και στην αρχή, σέβομαι απόλυτα και σεβόμαστε απόλυτα το δικαστήριο. Συνεχίζουμε να πιστεύουμε ως Περιφέρεια Πελοποννήσου ότι οποτεδήποτε θίγεται η τιμή και η υπόληψη της Περιφερειακής Αρχής, του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, των συνεργατών του, του θεσμού, αλλά και του προσώπου του κυρίου Τατούλη, θα πρέπει να απευθυνόμαστε στη δικαιοσύνη. Είναι ο μοναδικός τρόπος τον οποίο θα συνεχίσουμε να κάνουμε και όπως σας είπα, το ψευδές ήταν μέσα στην διαδικασία και φάνηκε από τον ίδιο τον κύριο Μπαρούτσα. Φυσικά το δικαστήριο αθώωσε τους δύο κατηγορούμενους, διότι θεώρησε ότι δεν τεκμηριώθηκε ή ότι δεν υπήρχε δόλος. Το μπαλάκι των ευθυνών φαίνεται να ρίχνει η ΔΕΗ στο Δήμο της Καλαμάτας και αντίστροφα με το θέμα του σπασμένου δρόμου Στεφαρών στο ύψος οδού Ηροδότου. Ο δρόμος μετά τις έντονες βροχοπτώσεις έσπασε και τα κομμάτια της ασφάλτου έχουν σκορπίσει. Αρκετή ζημιά έχει υποστεί ο δρόμος της Σφαρών στο ύψος της οδού Ηροδότου. Οι βροχές κατέστρεψαν το οδόστρωμα, με αποτέλεσμα ο δρόμος να παραμένει σπασμένος και τα κομμάτια της ασφάλτου να βρίσκονται παντού. Μια μέρα ήταν η μεγάλη βροχή, έσπασε ο δρόμος και όλο αυτό το αποτέλεσμα, το απόδειξη το βλέπετε. Δεν είναι ανάγκη να κάνω άλλη περιγραφή. Την επομένη βάλανε ένα γκόνο για να προστατεύει τα αυτοκίνητα, αλλά φαίνεται κάποιο αυτοκίνητο το πήρε και εξυφανίστη. Οι κάτοικοι της περιοχής επικοινώνησαν ούκο λίγες φορές και με το Δήμο, αλλά και με τη ΔΕΗ. Όμως και οι δύο δηλώνουν πως δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη. Έτσι, ο ένας ρίχνει στον άλλον τον μπαλάκι των ευθυνών. Πήρα το Δήμο επανελειμμένος τηλέφωνο και μου είπαν ότι δεν είναι σκάμα δικό τους αυτό το πράγμα που βλέπετε εδώ πέρα, αλλά ήταν τη ΔΕΗ. Πήρα τη ΔΕΗ και μου λέει δεν είναι θέμα δικό μας, είναι του Δήμου. Τώρα από εκεί και πέρα το συμπέρασμα που καταλήγω εγώ είναι δεν υπάρχει πολιτεία να μεριμνήσει για αυτά τα πράγματα. Το καταγγέλω αυτό επώνυμα γιατί μου έχει κάνει και ζημιά κάτω στο υπόγειο. Το υπόγειο έχει μπάσει νερά έτσι. Είχε μπάσει νερά βέβαια. Τα αποτελέσματα τα βλέπετε. Να πάρετε και τις αντίστοιχες ας πούμε εικόνες και να τις δείξετε. Εδώ, σε αυτό το σημείο,
Σε αυτό εδώ το σημείο που βλέπετε υπάρχει μια τρύπα που χάνονται τα νερά. Αυτό εκεί πέρα. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο, δεν καταγγείλω. Παράλληλα βλέπετε μόνοι σας. Πάρτε τις κατάλληλες εικόνες να τις στείλετε εκεί που πρέπει. Αυτά εδώ που βλέπετε μέχρι κάτω, να σας δείξω κάτι. Εδώ που έχουν φτάσει τα συντρίμια του δρόμου. Κάποιος πρέπει να με ρυμνήσει. Κάνατε πάρα πολύ καλά που ήρθατε και μας βρήκατε εδώ για να κάνουμε την καταγγελία αυτή και τα αποτελέσματα εσείς να τα κρίνετε. Και αν δεν παίρνουν αυτοί οι άνθρωποι που κυβερνάνε εδώ αυτόν τον τόπο, αυτή την πολιτεία και σε κεντρικό δρόμο, γιατί Φαρών είναι ένας πολύ κεντρικός δρόμος, τότε λυπάμαι πάρα πολύ όποια και να είναι η εξουσία αυτή. Όσο περνούν οι μέρες, ο κίνδυνος αυξάνεται. Τόσο για το δρόμο που είναι δεδομένο ότι θα χειροτερέψει, όσο και για τα οχήματα των οδηγών. Επικίνδυνο είναι οποιαδήποτε στιγμή. Τα αυτοκίνητα είναι πολλά που περνάνε. Πετάγονται χαλίκια, όπως τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Πετάγονται χαλίκια όταν περνάει ένα αυτοκίνητο. Ή θα αποφύγει να πάει από τον αντίστροφο πλευρά που κινδυνεύει να γίνει και κάποιο ατύχημα. Τι να πω εγώ από εκεί και πέρα. Το ίντερνετ αναμφισβήτητα έχει λύσει τα χέρια αρκετών, προσφέροντας ψυχαγωγία αλλά και ενημέρωση. Οι νέοι όμως το λεγόμενο κλικ κάνουν μόνο σε ό,τι αφορά παιχνίδια αλλά και σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Το διαδίκτυο φαίνεται να είναι λύση στα προβλήματα αρκετών. Οι νέοι το χρησιμοποιούν βέβαια περισσότερο για διασκέδαση παρά για ενημέρωση. Και σύμφωνα μάλιστα με έρευνα, υπάρχουν περίπου 634 εκατομμύρια ιστοσελίδες, ενώ τα likes στο Facebook ξεπερνούν τα 2,7 δισεκατομμύρια. Διασκεδάζω, σχολεία, ενημέρωση και από αυτό, αλλά όχι πολύ. Το χρησιμοποιώ πολύ συχνά για να μπαίνω Facebook και να μιλάω με τους φίλους μου και να παίρνω διάφορα παιχνίδια. Σχεδόν καθημερινά, αλλά σπίτι μου. Κάπως σκοτώσει την ώρα σου, δεν έχεις κάτι να κάνεις. Διασκέδαση, ψυχολογία, περνάω τον χρόνο μου. Τι άλλο. Οι ώρες που ασχολούνται από ό,τι φαίνεται είναι πολλές. Όπως μάλιστα δηλώνουν, μπορεί το ίντερνετ να τους λύνει τα χέρια στον τομέα της ενημέρωσης, όμως το χρησιμοποιούν μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Διασκέδαση πάνω απ' όλα. Δεν το χρησιμοποιείς για την ενημέρωσή σου κυρίως ή για να διαβάσεις ή για να σε βοηθήσει να διαβάσεις? Κάποιες φορές, αλλά όχι τόσο συχνότερα όσο για την διασκέδαση. Διασκέδαση. Ενημέρωση με ενδιαφέρει τόσο πολύ. Άμα τύχει κάποια φορά, ναι. Αλλά πιο πολύ για διασκέδαση. Πολλές ώρες. 2 με 3 την ημέρα, τόσο περίπου. Είναι αν έχω καμιά εργασία στο ίντερνετ. Ανάλογα. Πότε? Από τη μέρα. Ίσως μερικές φορές πολλές, μερικές φορές λίγες. Βασικά επειδή τα βράδια κάθομαι πιο πολύ, μπορεί να κάτσω και 3-4 ώρες. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους όσοι και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή σας νύχτα.